Για το περιεχόμενο της δήλωσης που κάνατε πριν από λίγο στο γραφείο του Δημοκρατικού Σταθμού, ότι η Κύπρος θα βγει ένα χρόνο νωρίτερα από το μνημόνιο, τέλος του 2015. Πού το βασίζετε αυτό? Το ξέρετε ότι δεν λέω κάτι που δεν το πιστεύω. Για χρόνια λέγαμε πικρές αλήθειες. Αυτό που λέω το πιστεύω ακράδαντα. Θα το συνοψίσω. Σε λίγες εβδομάδες η Κύπρος μπορεί δειλά-δειλά να αρχίσει να χρηματοδοτείται από τις αγορές. Το επιτόκιο θα είναι σχετικά ψηλό. Θα είναι σαφέστατα πάνω από 5, ίσως και 5,5%. Αλλά είναι τα πρώτα βήματα. Το δεύτερο, αρχές του 2015, μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης, η κυπριακή οικονομία θα μπει σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, πιστεύω ακράδαντα θα μπούμε πλήρως στις αγορές, με λογικά επιτόκια. Και είναι επίσημο ότι δεν χρειάζεται η Κύπρος να παραμείνει στο μνημόνιο το 2016 όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Έχει τις δυνατότητες από μόνη της να χρηματοδοτεί από τις αγορές με επιτόκια πολύ ελκυστικά. Η χώρα βρίσκεται σε μια σωστή πορεία, η πορεία σταθεροποίησης. Γι' αυτό έχει σημασία η ψήφος που θα βάλουμε στην κάλπη. Αντανακλά όχι μόνο στο να θωρακίσει την πορεία σταθεροποίησης, αλλά και στο ποιους στέλνουμε στην Ευρωβουλή για να φέρουν τα καλά της Ευρώπης στην Κύπρο και να δώσουν μάχες για μια καλύτερη Ευρώπη, πιο δίκαιη, και μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Παράλληλα, η ψήφος μετρά στο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα που έχουμε προαναφέρει. Επίσης, το 2015, και επανέλθουμε στο προηγούμενο, θα αρχίσει η αποκλιμάκωση της ανεργίας. Θα μειωθεί το ποσοστό ανεργίας, θα αρχίσει η ζωντάνια, θα φύγει το μούδιασμα στην αγορά, θα αρχίσουν οι πρώτες σημαντικές επενδύσεις να έρχονται στον τόπο μας. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτή η χώρα οδεύει στη σωστή πορεία και έχουμε ελπίδες, προοπτικές. Θα χτίσουμε μια καλύτερη Κύπρο. Κύριε Νεοφυτού, στο μνημόνιο υπάρχει, δεν θα υπάρχει καταρχήν πρόβλημα στους δανειστές μας να φύγουμε πιο γρήγορα από το μνημόνιο? Γιατί... Μια χώρα μπαίνει σε μνημόνιο όταν έχει ανάγκη. Όταν δεν έχεις ανάγκη, βγαίνεις από τα μνημόνια. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό στις φωνές, να φύγουμε από το μνημόνιο. Και έλεγα και το τόνιζα ότι από το μνημόνιο θα βγούμε και γρηγορότερα όταν κάνουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε από καιρό από μόνοι μας να είχαμε κάνει. Ναι, όμως αυτό τι αντίκτυπο που θα έχει στους απλούς πολίτες, οι οποίοι σε μαντυρές... Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι θετικό, γιατί η οικονομία του τόπου, είπα, το 2015, από αρχές του 2015, θα πει με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Θα αρχίσουν να δημιουργούνται νέες εργασίες. Θα έρθουν ξένες επενδύσεις στον τόπο μας. Η Κύπρος και εκτός μνημονίου από το τέλος του 2015 θα αυξήσει την αξιοπιστία της, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη βλέπουμε τις αξιολογήσεις, τις αναβαθμίσεις. Και όταν αυτές οι θυσίες του κυπριακού λαού θα έχουν αντίκρισμα με το να βγει η χώρα από το μνημόνιο ένα χρόνο πριν από το πρόγραμμα, από ό,τι προβλέπει το πρόγραμμα, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη, η ψήφος εμπιστοσύνης. Θα τονωθεί η αγορά. Θα δούμε την αντίστροφη μέτρηση που θα ξεκινά σε μερικούς μήνες. Υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε για το 2016. Αποκρατικοποιήσεις. Κάποιος σκέφτεται ότι μπορεί να τις αποφύγουμε. Αγαπητέ μου, οι αποκρατικοποιήσεις στο μνημόνιο είναι για το 2015.